και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Chair Challenge. Την πιο δραματική, πιο συναρπαστική, πιο κρίσιμη φάση των οντισιών του X-Factor μέχρι σήμερα. Το Chair Challenge είναι η διαδικασία που θα μας δώσει τη χρυσή δεκαεξάδα για τα live shows. Και πραγματικά δεν θέλω να θυμάμαι τι είχα περάσει πέρυσι σε αυτήν εδώ τη σκηνή στην αντίστοιχη διαδικασία. Πρωτού σας θυμίσω τι ακριβώς θα συμβεί απόψε, θέλω όλοι μαζί να καλωσορίσουμε τους 4 κριτές μας. Τους ανθρώπους που πλέον θα κατευθύνουν τις τύχες των παιδιών, που διεκδικούν την είσοδό τους στα μοναδικά live shows του X Factor. Θα ξεκινήσω με σένα. Έχεις παρακολουθήσει τη διαδικασία του Chair Challenge και έχεις καταλάβει πόσο σκληρή και πιεστική είναι αυτή η διαδικασία. Πώς νιώθεις εσύ με αυτό? Πιστεύω ότι είναι το πιο δύσκολο στάδιο αυτό, διότι από όλα αυτά τα παιδιά έχουν καταλήξει στους τελευταίους 10, οπότε η επιλογή των 4 είναι πάρα πολύ δύσκολη. Η Τάμτα που γνωρίζει τα πράγματα πολύ καλύτερα από μένα, τη βλέπω πάρα πολύ αγχωμένη, οπότε πάει να μου το μεταδώσει, αλλά δεν θα υποκύψω. Μάλιστα. Τάμτα μου, όπως είπε και ο Γιώργος, είσαι η μόνη που έχει ζήσει τη συγκεκριμένη εμπειρία του Chair Challenge από πέρυσι. Τι είναι αυτό που σε αγχώνει περισσότερο σε αυτό που πρόκειται να ακολουθήσει, θέλω να πεις? Αυτό που με αγχώνει πάντα. Δηλαδή. Εδώ που έχουμε φτάσει και τα 10 παιδιά σαφέστατα θα είναι πολύ καλή. Οπότε επιλογή θέλει πάρα πολύ προσοχή. Έχω μία θεωρητικά μία τακτική, αλλά έτσι είχα και άλλες φορές και πρακτικά δεν μου έχει βγει πάντα. Οπότε έχω και εγώ πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Πρώτα απ' όλα να αποδώσουν τα παιδιά σωστά, να είναι χαρούμενοι, γιατί μερικοί, ίσως όλοι από αυτούς, είναι πρώτη φορά που θα τραγουδήσουν μπροστά στο κοινό. Και φοβάμαι μην τους αγχώσει αυτό παραπάνω από ό,τι πρέπει. Λίγο άγχος όλοι θα έχουν, αυτό το ξέρουμε. Θα δούμε καλή επιτυχία από μένα, πρώτα απ' όλα στα αγόρια μου και μετά σε μένα. Πολύ ωραία. Σε σένα, Γιώργο. Από αυτή τη στιγμή και μετά στο σοου μας θα έχουμε ζωντανό κοινό μαζί μας. Νιώθεις ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει την κρίση σου όταν έρθει η σειρά σου να επιλέξεις την ομάδα σου? Καταρχάς γουστάρω πάρα πολύ που έχουμε ζωντανό κοινό για να ζωντανέψει λίγο για το πράγμα. Για να ζωντανέψει, ρε παιδιά. Αυθόρμητα. Και στην τελική, ο καλύτερος κριτής είναι ο κόσμος που είναι εδώ και ο κόσμος που κλαίει από το σπίτι. Εμείς είμαστε εδώ για να πούμε την άποψή μας και τη γνώμη μας βάσει των εμπειριών που έχουμε. Αλλά ο τελικός κριτής είναι ο κόσμος. Και Μπάμπη μου, έρχομαι και σε σένα. Εσύ φέτος έχεις αναλάβει την κατά κοινή ομολογία πολύ δυνατή κατηγορία των group. Πιστεύεις ότι επειδή οι παίκτες σου είναι πολύ καλοί, η δουλειά σου είναι ακόμα δυσκολότερη? Νομίζω ναι. Είναι δυσκολότερη γιατί όταν έχεις πολλά παιδιά που έχουν ταλέντο και είναι πολύ καλή, πρέπει να διαλέξεις 4 εσύ. Αυτό που θέλω από αυτούς είναι να είναι ο εαυτός τους και να βγάλουν...